Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η θύελλα προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό η σκληρή αντιπαράθεση για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να κατατεθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που επιμένει στη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών πέραν από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου και για το πρόσωπο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Για χειδαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο ο Ιπποκράτους, ενώ αφήνει εχμές για τη στάση του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννη Διώτη. Στο ΣΔΟΕ τώρα καταθέτουν εδώ και μερικές ώρες συνεργάτες του Γιώργου Παπακοσταντίνου, ενώ μεθαύριο Τετάρτη αναμένεται να καταθέσουν και συγγενικά πρόσωπα του πρώην Υπουργού. Στη Δημοκρατική Αριστερά ο Φώτης Κουβέλης έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Οδυσσέα Βουδούρη και Πάρη Μουτσινά με αφορμή τη στάση τους στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Στο Βερολίνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας είχε πριν από λίγο συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του, ενώ σε λίγες ώρες θα βρίσκεται εκεί και ο Αντώνης Σαμαράς, που θα έχει αύριο τετ-α-τετ με την Άγγελα Μέρκελ και θα μιλήσει σήμερα σε κλειστό συνέδριο με συμμετοχή πολιτικών και επιχειρηματιών. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά με τη Μαρία Σπυράκη, τον Χρήστο Τσιγουρή, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, τη Σοφία Φασουλάκη και τον Τρίφωνα Καϊστερλίδη. Ξεκινάμε σε απευθεία σύνδεση με τη Βουλή και τον Χρήστο Τσιγουρή να δούμε, Χρήστο, τις τελευταίες πληροφορίες για την πρόταση που ετοιμάζεται να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που βάζει στο κάδρο, είναι γνωστό, εκτός από τον κύριο Παπακοσταντίνου και τον κύριο Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι. Σε ένα πολυσέλιδο κείμενο που θα υπογράφουν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να περιγράφει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πώς, κατά τη γνώμη του, πρέπει να γίνει η αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών για τους πρώην υπουργούς οικονομικών, τον κύριο Παπακοσταντίνου και τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Αλλά θα περιγράφει ακόμα πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, προκύπτουν για άλλα πρόσωπα και θα υπάρχει επιφύλαξη για την διεύρυνση της έρευνας σε περίπτωση που η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης απαιτήσει κάτι τέτοιο. Πληροφορούμαστε ότι με βάση το σκεπτικό της Κουμουνδούρου υπάρχουν τρεις διαστάσεις στην υπόθεση Λαγκάρντ που πρέπει να διερευνηθούν. Ουσιαστικά πρόκειται για την αλλίωσή της, συνεπώς ελέγχεται αυτός που την αλλίωσε και προφανώς οι ενδείξεις οδηγούν προς τον κύριο Παπακοσταντίνο έως τώρα ενδείξεις, μένει αυτό να αποδειχθεί ποιος την έχει αλλοιώσει. Υπάρχουν οι ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν για τον Ευάγγελο Βενιζέλο και έχει να κάνει κυρίως με την διαχείριση της λίστας, για το γεγονός δηλαδή ότι δεν έγινε καταχώρησή της και αντίθετα κρατήθηκε κρυφή στο γραφείο του κύριου Βενιζέλου, όπως χαρακτηριστικά λένε, αλλά και το γεγονός ότι ο τότε Υπουργός Οικονομικών δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ούτε ένα ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί το Δημόσιο Ταμείο με έσοδα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το κείμενο θα υπάρχουν τρεις ενότητες. Στην πρώτη θα υπάρχει το πολιτικό σκεπτικό για το πώς η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Θα αναφέρεται αναλυτικά στον δεύτερο άξονα και με στοιχεία ποια ήταν ακριβώς η διαδρομή της λίστας Λαγκάρντ και πιθανότατα θα έχουμε και νέα στοιχεία, όπως μας εξηγούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από καταθέσεις κυρίως υπηρεσιακών παραγόντων στη δικαιοσύνη, αλλά και στο διατάφτα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και από τα οποία προκύπτει ύλη προς έρευνα, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Βεβαίως, στο διατάφτα υποστηρίζουν. Ενδεχομένως αυτό να είναι και ο λόγος, Χρήστο, που ενώ περιμέναμε σήμερα το πρωί την κατάθεση της πρότασης, αυτή δεν έχει γίνει. Υπάρχουν και χτες το βράδυ, τελευταία στιγμή, χτενιζόταν, όπως ήταν και το δικό σου ρεπορτάζ. Έγινε μια σύσκεψη τελευταία. Εγκρίθηκαν ένας εμπλουτισμός του κειμένου, κάποιες διαφοροποιήσεις. Η τελική διαμόρφωσή του πληροφορούμαστε ότι έχει γίνει. Ωστόσο, υπάρχει και ένα διαδικαστικό θέμα που έχει να κάνει με την καθυστέρηση και έχει να κάνει και με τη συλλογή όλων των υπογραφών. Στο διατάφτα τώρα υποστηρίζουν ότι δεν θα πρόκειται για κατηγορητήριο, αλλά για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ο κύριος Βενιζέλος κατά τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στοχοποιημένος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί δεν στοχεύει πρόσωπα ή παρατάξεις, αλλά επί της ουσίας θέλει να δείξει ότι το πρόβλημα είναι η μη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής την ώρα που εφαρμόζεται μια σκληρή δημοσιονομική πολιτική. Τώρα, στο κείμενο θα γίνεται αναφορά και στον Πρωθυπουργό, Χρήστο, τον Αντώνη Σαμαρά. Στο κείμενο θα γίνεται αναφορά σε πολιτικές ευθύνες άλλων προσώπων. Ωστόσο, η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι από την ώρα που ο κύριος Σαμαράς παρέχει στήριξη στον πρώην Υπουργό Οικονομικών και νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, ο ίδιος φέρει την ευθύνη της συγκάλυψης ή όχι της υπόθεσης αυτής. Το αν δηλαδή θα επιτρέψει ή δεν θα επιτρέψει με τις επιλογές του, από την ώρα που έχει και την αριθμητική δυνατότητα με τις ψήφους, να πέσει φως σε όλη την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Άρα λοιπόν, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ,
Αν δεν φτάσουμε στην πλήρη αλήθεια, στην διαλεύκανση της υπόθεσης, θα έχει ευθύνες ο Πρωθυπουργός που επιλέγει να στηρίξει τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αν μη τι άλλο, λοιπόν, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο. Και στο ΠΑΣΟΚ τώρα οι Ιορδάνη Χασαπόπουλε περνούν στην αντεπίθεση και κάνουν λόγο για πολιτική αθλειότητα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ακριβώς λένε και κάθε μέρα κλιμακών και τις επιθέσεις εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα προσωπικά. Πρέπει να σου πω ότι στην υποκράτηση αυτό που λένε είναι ότι με συκοφαντίες και χειδαιότητες ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βάλει στο κάδρο τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο και να του αποδώσουν ακόμη και ποινικές ευθύνες, ενώ ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει με τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά ο στόχος δεν είναι να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες μόνο, αλλά να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση και να πάμε σε εκλογές. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα της Ιπποκράτους. Μιλάνε για πολιτική αθλειότητα και αυτό πρέπει να σου πω ότι έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Ιπποκράτους όταν λένε ότι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος κράτησε τη λίστα, δεν τη διερεύνησε για να εκβιάσει την πολιτική του στήριξη στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα casus belli για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και για τον πρόεδρο στην Ιπποκράτους. Λένε επίσης ότι πρόσωπο κλειδί είναι ο κύριος Διώτης, τον οποίον στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος είχε την απόλυτη ευθύνη για τη διερεύνηση της λίστας. Και λένε στην Ιπποκράτους οι συνεργάτες του κ. Βενιζέλου ότι ο κύριος Διώτης είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τότε Υπουργό Οικονομικών, ότι δεν έπρεπε να ερευνηθεί η λίστα γιατί είναι παράνομο προϊόν. Στην Επιτροπή είπε ότι η λίστα ερευνήθηκε και αφήνει να εννοηθεί ότι ήθελε και άλλη εντολή από τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, ενώ είχε την εντολή από τον κύριο Παπακοσταντίνο όταν του παρέδωσε τη λίστα, την πρώτη λίστα που ήρθε από τη Γαλλία. Πρέπει εδώ να σου πω ότι κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον απαντάνε στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Βενιζέλος δεν έκανε τίποτα για τη φοροδιαφυγή και απαντούν από την Ιπποκράτους ότι δεν μπορεί να μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν έχει ψηφίσει την άρση του τραπεζικού απορρίτου, την οποία πρότεινε ο κύριος Βενιζέλος, πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, ψηφίστηκε. Και από εκεί ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι και με τη λίστα και με τους μεγαλοκαταθέτες στο εξωτερικό. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, έτσι όπως λένε τα στελέχη στην Ιπποκράτους, θα κλιμακωθεί η επίθεση και θεωρούν ότι θα βγουν και άλλα στοιχεία που θα δείξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και με διάφορα υπονοούμενα, με διαρροές, προσπαθούσε από την πρώτη στιγμή εδώ και δύο μήνες να βάλει στο κάδρο τον κύριο Βενιζέλο για να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση και να πάμε σε εκλογές. Πάντως, μέχρι τη Δευτέρα που θα έχουμε την πρώτη κοινοβουλευτική διαδικασία, όλοι πιστεύουν ότι θα προκύψουν νέα στοιχεία. Μένει να δούμε κι εμείς ποια θα είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, αφού σε ευχαριστήσουμε, Ιορδάνη, να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε τις πρώτες παρενέργειες στο πολιτικό σκηνικό, στη Δημοκρατική Αριστερά είναι αυτές, όπου παρελθόν αποτελούν οι βουλευτές της Οδυσσέας Βουδούρης και Πάρης Μουτσινάς, μετά την απόφασή τους να ψηφίσουν υπέρ της παραπομπής και του Ευάγγελου Βενιζέλου σε προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο Φώτης Κουβέλης απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, θέτοντας εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους δύο διαφωνούντες. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς βρίσκονται πλέον ο Οδυσσέας Βουδούρης και ο Πάρης Μουτσινάς. Την απόφασή του γνωστοποίησε ο Φώτης Κουβέλης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, μετά την επιλογή των δύο βουλευτών να στηρίξουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για παραπομπή και του Ευάγγελου Βενιζέλου σε προανακριτική επιτροπή για τους χειρισμούς του στο θέμα της λίστας Λαγκάρντ. Με νέες δημόσιες δηλώσεις τους, οι δύο βουλευτές υπεραμείνθηκαν της επιλογής τους, δυναμητίζοντας ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μάλιστα, ο Πάρης Μουτσινάς, μιλώντας στο Βήμα FM, άφησε εχμές για την ηγεσία του κόμματος ότι συμβιβάζεται για να μην πέσει η κυβέρνηση. Δεν είμαστε εκτός γραμμής. Θεωρώ ότι η ηγεσία της Δημοκρατικής Αριστεράς μάλλον κάνει κάποιους συμβασμούς, κάποιους συμψηφισμούς ενδεχομένως για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Απόλυτα θεμητό, αλλά όχι κατανοητό. Αν έχει ευθύνες ο κ. Βενιζέλος, που φαίνεται πως έχει ευθύνες, τα αποχρώσεις ενδείξεις υπάρχουν, θα πρέπει ο ίδιος, αν θέλει πραγματικά να δώσει πνοή στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική σταθερότητα, να βάλει τον εαυτό του στη διάρκεια της έρευνας της δικαιοσύνης και της Βουλής. Όλοι οι υπεύθυνοι για όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Εάν η υπόθεση, εάν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που θα κατατεθεί τη Δευτέρα συμπεριλαμβάνει αυτά τα στοιχεία, προφανώς εγώ είμαι υπέρ αυτής της πρότασης. Επί 6 μήνες δεν έχουν στηρίξει ούτε μία επιλογή του κόμματος, απαντούν στην Αγίου Κωνσταντίνου και ζητούν σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί με δημοκρατικό τρόπο. Είναι δικαίωμά τους, βεβαίως, να έχουν μία διαφορετική άποψη. Εγώ θεωρώ ότι το να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν την πρόταση ενός άλλου κόμματος σημαίνει ότι υπηρετούν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Και όχι το σχέδιο του κόμματος τους, του κόμματος που τους εξέλεξε. Και ας δούμε τώρα, Δημήτρη Τάκη, χρονικά ποιες είναι οι διαδικασίες από εδώ και πέρα. Έχουμε τις κάλπες που θα στηθούν
την Δευτέρα, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα. Έχουμε, Ελίνα, πριν από λίγο είχαμε μια συνομιλία με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μημαράκη, ο οποίος μας έδωσε και πιο ακριβή στοιχεία για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες μέρες. Κρατάμε λοιπόν τις εξής ημερομηνίες. 14 ή 15 Ιανουαρίου, δηλαδή Δευτέρα ή Τρίτη επόμενη, θα γίνει η συζήτηση της πρότασης στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Μημαράκης μας είπε ότι εφόσον σήμερα κατατεθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση θα είναι από κοινού και για την πρόταση της κυβέρνησης και για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ολομέλεια, μετά το τέλος της συζήτησης, θα στηθούν δύο κάλπες. Σε μία ημέρα μία, όλα αυτά. Ακριβώς, σε μία μέρα. Η μία θα αφορά τον κύριο Παπακωνσταντίνου και η άλλη τον κύριο Βενιζέλο. Και στα ψηφοδέλτια που υπάρχουν μέσα θα υπάρχουν όλα τα πιθανά αδικήματα τα οποία θα ζητούν οι δύο προτάσεις να ερευνηθούν από την Επιτροπή. Οι βουλευτές θα αποφασίσουν και θα ψηφίζουν με βάση τα ψηφοδέλτια που θα υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, την επόμενη Παρασκευή αναμένεται να γίνει η συγκρότηση της Προνακριτικής Επιτροπής, δηλαδή γύρω στις 18 Ιανουαρίου. Τα κόμματα θα προτείνουν τους βουλευτές που επιλέγουν για να συγκροτήσουν αυτή την προνακριτική, που θα έχει 13 μέλη ακριβώς. Και η πιθανότερη ημερομηνία για να ξεκινήσει τις εργασίες της η προανακριτική είναι η Δευτέρα 21 Ιανουαρίου. Δηλαδή μία εβδομάδα μετά. Ακριβώς. Και το πόρισμά της πότε θα το καταθέσει. Ο κ. Μημαράκης μας είπε ότι είναι περίπου 30 με 40 μέρες θα δοθούν στην προανακριτική για να ερευνήσει την υπόθεση και για να καταθέσει το πόρισμά της. Και αν μετά την παρέλευση των 30-40 ημερών δεν φτάσουν, θα συγκροτηθεί και πάλι σε σώμα η Ολομέλεια για να δώσει άλλες 10-15 μέρες, εφόσον αυτές είναι χρήσιμες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Αλλά το αρχικό χρονικό περιθώριο που θα δοθεί είναι ένας μήνας ή 40 μέρες το πολύ. Τώρα και η ψήφη 151. Η ψήφη είναι 151 για να υπάρξει συγκρότηση της προανακριτικής και για να παραπευθούν τα δύο πρόσωπα που θα επιλέξει η νέα κυβέρνηση, από τη μία τον κύριο Παπακωνσταντίνου και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη και τον κύριο Βενιζέλο, ως τα πρόσωπα για τα οποία θα ερευνηθούν οι τυχόν ποινικές τους ευθύνες σε αυτή την προανακριτική επιτροπή που, όπως είπαμε, θα συσταθεί την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, Λίνα. Και αν μη τι άλλο, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνεδρίαση αυτή την Δευτέρα ή την Τρίτη, μας είπες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το κουβάρι του σε ποιον συνεργάτη του παρέδωσε ο κύριος Παπακωνσταντίνου προσφύλαξη το πρωτότυπο CD και ποιος ήταν αυτός που έκανε τη μεταγραφή του σε στικάκι, εξακολουθούν να αναζητούν, κυρίες και κύριοι, οικονομικοί εισαγγελείς, και γι' αυτό το λόγο Σοφία Φασουλάκη έχουν καλέσει και σήμερα συνεργάτες του πρώην Υπουργού να καταθέσουν. Ακριβώς, Λίνα. Λαμβάνουν καταθέσεις από τις 12-12.30 το μεσημέρι. Καταθέσεις συνεργατών του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Με αυτούς συνεχίζεται η δικαστική έρευνα, όπως είπε και εσύ, και το ξετύλιγμα του κουβαριού. Καθώς οι εισαγγελείς ψάχνουν να δουν ποιος πήρε το επίμαχο CD, αφού έτσι είχε πει ο πρώην Υπουργός στη Βουλή, και πιθανώς μπορεί να έλαβε εντολή για την μεταγραφή του σε στικάκι. Στο μέτωπο των υπόπτων τώρα, την Τετάρτη θα δώσουν εξηγήσεις οι συγγενείς του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι έχουν κληθεί ως ύποπτοι, θυμίζω, για την τέλεση 4 κακουργημάτων. Οι πληροφορίες λένε ότι οι συνήγοροί τους θα καταθέσουν υπομνήματα. Οι εισαγγελικές πηγές, ωστόσο, έλεγαν ότι εάν δεν κρυθούν επαρκείς οι εξηγήσεις τους, οι κύριοι Πεπόνης και Μουζακίτης έχουν από τον νόμο το δικαίωμα να καλέσουν αυτοπροσώπως τα τρία συγγενικά πρόσωπα, προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους. Την ίδια ώρα, Λίνα, επικρατεί, θα έλεγα, πρόβλημα στον Άριο Πάγο, τώρα που παίρνει και ποινική χρειά, έχει πάρει ήδη πια ποινική χρειά το ζήτημα, αφού δικαστές και εισαγγελείς συστήνουν υπομονή έως ότου ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος των συγγενικών προσώπων. Αν είναι φορολογημένα τα χρήματα, μας έλεγε η εισαγγελική πηγή, τότε μιλάμε για πλημελήματα, την λύση θα τη δώσουν τα ποσά. Αυτές ήταν η φράση ανώτατης εισαγγελικής πηγής. Μάλιστα, εξαρτάται λοιπόν, εάν έχει υπάρξει φορολογική.